Ξεκίνησα, Νταούλη παιδιά, τελείωσε το κυνήγι μας. Ο Θεός έκανε χαριστική βολή, την καλύτερη, ας πούμε, χάρισμα δηλαδή του Θεού τον έκανε, το χτύπησε την πεγάτσα. Καλύτερη βολή δεν υπάρχει. Λοιπόν, το σκυλί του Α, όχι Β, Α κατηγορίας, τα δικά μου Γ, του Μπρούνος Δ. Έκανε και θέρμα ο Μπρούνος και ασορτή δηλαδή αυτό εν συνένεση, έκανε. Όλα τα έκανε. Πόσα χρόνια έχουμε να βρεθούμε μαζί να πάμε στο κυνήγι? 17-18 χρόνια έχουμε να βρεθούμε. Και τώρα που βρεθήκαμε σήμερα. Πάλι ο ηγούμενος και ο προηγούμενος, τώρα είμαστε. Θα ξαναρθούμε πάλι, υπόσχομαι. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου σήμερα? Πολύ περπατητής, γερός, το κυνήγι, ναι. Είσαι πολύ καλός μπεγατσάς. Ναι. Ξέρεις πολύ καλά τα μέρη, παραδέχομαι τα, ξέρεις, τα βουνά αυτά, όλα, όλο του νομού Εύρου δηλαδή. Ναι. Νομού, ναι. Ξέρεις. Αλλά στο περπάτημα. Ζορίζεσαι να μου φτάσεις, δεν μπορείς να μου φτάσεις. Είσαι φοβερός εσύ. Ναι. Εσύ είσαι. Στυλ. Έχει στυλ. Δεν μπορούν όλοι να έχουν στυλ. Έχει στυλ εσύ, ναι. Είσαι ο ναύαρχος. Ναι. Ναι. Δεν μπορούν όλοι να έχουν στυλ. Ναι. Γι' αυτό θα μου ξαναφέρεις για να σου αποδείξω ότι θα χτυπήσω πάλι την πεγάτσα, αν και τα ούλεσα σήμερα. Ήσουν σήμερα απαράλεκτος. Ήπια ξάρφε πολύ. Πόσο ήπιες? Ήπια. Μαζί με τον Γκόγκο. Ένα μπουκάλι ένα μισάρι τσίπουρο και 5 κιλά κρασί. Από τις 12 του βράδυ μέχρι τις 4:30-5 και το πρωί κοιμήθηκα. Σεξ έκανες? Σηκώθηκα στις 8, δεν έκανα. Δεν έκανες σεξ. Δεν έκανα γιατί λόγω κορονοϊού τα μουνιά παρασύρονται, δεν κοιμούνται. Νωρίς, δεν φέρνουν τα μουνιά. Λόγω κορονοϊού. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε εδώ? Τώρα, να μην σπάσει αυτό μόνο. Ναι. Θα φάμε, θα πιούμε. Άναψα τη φωτιά. Λουκάνικα. Τώρα λουκανικά δεν θα γίνουμε. Τι θα κάνουμε? Άντε καλά. Άντε.